Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας προχωρούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να μπει τέλος στα ελεπάλληλα ατυχήματα που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας. Μετά από συσκέψεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αλέξης Πολίτης αποφάσισε μία σειρά παρεμβάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή για ένα θέμα το οποίο αφορά την ανθρώπινη ζωή. Εξηγήσει το οποίο έχουν συμβεί δεκάδες ατυχήματα κάθε καλοκαίρι. Βιώνουμε το ίδιο ακριβώς καθεστώς και μέχρι να φτάσουμε στην περάτωση του έργου το οποίο θα δώσει οριστική λύση έπρεπε να παρέμβουμε και αυτό κάναμε. Κάναμε μια παρέμβαση πολύ ουσιαστική. Να διορθώσω τον κύριο Κομνηνό, δεν μπήκαν κόνοι, έχουν μπει πλέον κολονάκι και κόνοι μπήκαν χθες για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουλέψουν οι άνθρωποι μας. Έχουν μπει κολονάκια τα οποία είναι μόνιμα και έχουν στερεωθεί εκεί πέρα ώστε να προστατευτεί και οι ζεύρες τις οποίες κανείς δεν σέβονταν. Και προκειμένου να απαγορεύσουμε την παράνομη στάθμιση που. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πολίτη, οι παραβιάσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πού εντοπίζονται κυρίως και δημιουργούνται όλα αυτά τα τροχαία? Όπως είπατε σωστά, έχει να κάνει με την. Αν θέλετε, ο κόσμος και πολλοί τουρίστες, γιατί είναι πάρα πολλοί τουρίστες. Ναι, ναι. Αγνοούν τις ζεύρες, τις θεωρούν κομμάτι του δρόμου, οπότε τις πατούν και τις καταπατούν με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα. Αλλά πέραν αυτού, η παράνομη στάθμευση απέναντι και πλησίων του παραδείσου, δηλαδή υπάρχει μια άτυπη λέα, να το πούμε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ναι. Όπου εκεί παρκάρουν δεκάδες αυτοκίνητα καθημερινά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι που βγαίνουν από το συγκεκριμένο κατάστημα να μην έχουν καμία ορατότητα. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος που γίνονται τόσα πολλά ατυχήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαγορεύσει με τα σχετικά κολονάκια. Την όποια παράνομη στάθμευση στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν μπει και πινακίδες συγκεκριμένες που δηλώνουν το προφανές ότι απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο συγκεκριμένο σημείο. Μπήκαν μάτια γάτας παντού προκειμένου να εντείνουν την προσοχή των οδηγών ότι εδώ δεν αναπτύσσουμε ταχύτητα, ότι εδώ δεν τρέχουμε, ότι εδώ υπάρχει ζεύρα, πρέπει να τη σεβαστούμε. Η ζεύρα, ξέρετε, λειτουργεί ως ένα άτυπο πεζοδρόμιο που και αυτό θα δώσει. Μιας και οι ζεύρες είναι περιχαρακωμένες τώρα και με μάτια γάτας αλλά και με κολονάκια, θα δώσει ένα αίσθημα ασφάλεια στους διερχόμενους πεζούς. Γιατί μέχρι να μπει η διάβαση και να γίνει τα πεζοδρόμια, το μεγάλο έργο δηλαδή, πρέπει να οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαβούν το συγκεκριμένο δρόμο να το κάνουν ασφάλεια. Οπότε μέσα των ζευρών, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πιο δόκιμο έδαφο προκειμένου κάποιο με ασφάλεια να περάσει την απέναντι πλευρά του δρόμου. Έγιναν πολλές παρεμβάσεις εκεί, έγιναν άμεσα, η αλήθεια είναι. Και πώς δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι όταν μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Εγώ είμαι περήφανος που κάτι το οποίο τόσα χρόνια δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση για ένα συγκεκριμένο σημείο. Είμαι περήφανος που στη δική μου τη διευθυντία άμεσα δράσουμε, γιατί ξέρετε και η χρόνια του δημοσίου, το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές, το λέω και άλλη μια φορά. Δεν είναι τέτοιο. Δηλαδή, προκειμένου να πας να κάνεις αυτές τις παρεμβάσεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμα και τις προσωρινές παρεμβάσεις, θα συμφωνήσω. Απαιτείται χρόνος, απαιτείται μια γραφειοκρατία η οποία πολλές φορές είναι τόσο δεδαλώδης που. Κολλεί ίδια τα πράγματα. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος γιατί και τον κόσμο που άκουσα και τα μηνύματα που έχω λάβει σήμερα είναι θετικά. Και μακάρι να μην ξανασυμβεί ποτέ ατύχημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Και εν αναμονή του μεγάλου έργου το οποίο θα. Το οποίο πότε προσδιορίζεται ότι μπορεί να ξεκινήσουν οι εργασίες? Κοιτάξτε, οι διαδικασίες τρέχουν κανονικά. Εκτιμώ ότι επειδή πρέπει να γίνει διαγωνισμός, πρέπει να τελειώσουν οι μελέτες και τα τέχη δημοπράτησης. Εν συνεχεία πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Αλλά πριν γίνει διαγωνισμός πρέπει να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από την ΕΤΡΑ, που πιστεύω ότι ο Περιφερειάρχης μας, επειδή είναι γνώστης και του προβλήματος, θα μεριμνήσει προκειμένου να γίνει του πράξη του λόγου του αληθές, ώστε να χρηματοδοτηθεί δηλαδή, το έργο και εν συνεχεία να τρέξει το έργο. Εγώ εκτιμώ ότι βάσει των συγκεκριμένων πραγμάτων που σας προανέφερα, νομίζω ότι χρειάζεται σίγουρα περισσότερο από ένας χρόνος. Εκτιμώ εγώ βάσει των χρόνων του δημοσίου και των δημόσιων συμβάσεων και γι' αυτό. Πρέπει να γίνουν άλλες παρεμβάσεις μέχρι τις μόνιμες. Το έργο τρέχει κανονικά, αυτό θέλω να το πω με παρησία και θα τρέξει και στο μέλλον ουσιαστικά. Όπως έτρεξαν όλα τα υπόλοιπα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Όπως...